Elon Musk είναι γνωστός ως ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, αλλά και ως ένας από τους επιχειρηματίες με τη μεγαλύτερη επιρροή σήμερα. Ο Elon είναι ένας άνθρωπος που όχι απλώς σκέφτεται το μέλλον, αλλά το διαμορφώνει. Ας ρίξουμε μία ματιά στις δραστηριότητες και τα σχέδιά του. Έτσι θα πάρουμε μία γεύση από τις εξελίξεις σήμερα, αλλά και από όσα μας περιμένουν στο μέλλον. Σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε λίγο με όλες τις δραστηριότητες του, ενώ σε μελλοντικά βίντεο θα εξετάσουμε αναλυτικά κάθε τομέα ξεχωριστά. Εάν τέτοιου είδους θέματα σας ενδιαφέρουν, κάντε εγγραφή. Ο Elon Musk αντιλήφθηκε από νωρίς τις δυνατότητες της νέας τότε τεχνολογίας του διαδικτύου. Η πρώτη του επιχειρηματική δραστηριότητα ήταν το 1995, όταν εκείνος μαζί με τον αδελφό του ίδρυσαν την εταιρεία Zip2, μια διαδικτυακή εταιρεία η οποία παρήχε υπηρεσίες εύρεσης εμπορικών επιχειρήσεων όπως ο χρυσός οδηγός, αλλά παρήχε επίσης και διάφορες πληροφορίες σε εφημερίδες. Το 1999 η Zip2 αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα, αλλά για καλή της τύχη εξαγοράστηκε από την Compaq. Ο Musk χρησιμοποίησε κάποια από τα κέρδη του για να ιδρύσει τον διαδικτυακό τόπο X.com, ο οποίος ειδικευόταν σε οικονομικές συναλλαγές και πληρωμές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ενώ η Zip2 ήταν μια έξυπνη και χρήσιμη ιδέα, η X.com είχε την προοπτική να ξεκινήσει μια επανάσταση. Ένα χρόνο αργότερα, μετά από εντυπωσιακή ανάπτυξη, η X.com συγχωνεύτηκε με τη γνωστή μας PayPal. Τέλος, το 2002 η PayPal εξαγοράστηκε από την eBay, με τον Musk να αποκτά 165 εκατομμύρια. Αυτές οι πρώτες του εταιρείες έδειξαν ότι ο Musk είχε καλές ιδέες, αλλά και την ικανότητα να τις μετατρέψει σε πραγματικές υπηρεσίες. Επίσης, βγήκε οικονομικά κερδισμένος και έτσι μπόρεσε να δημιουργήσει τις επόμενες ακόμα πιο πρωτοπόρες εταιρείες του. Το 2001 ο Musk ξεκίνησε να ασχολείται όλο και πιο ενεργά με την εξερεύνηση του διαστήματος και πιο συγκεκριμένα με την εξερεύνηση του Άρη. Έχει δηλώσει πως επηρεάστηκε από έργα του Ισαάκ Ασίμοφ και πως θεωρεί την εξερεύνηση του διαστήματος ένα σημαντικό βήμα για την επέκταση και διατήρηση του ανθρωπίνου είδους. Η παρουσία του ανθρώπου σε πολλούς πλανήτες θα φέρει μια σχετική ασφάλεια σε ό,τι αφορά την επιβίωση του ανθρώπου έναντι διάφορων εξωτερικών απειλών, όπως για παράδειγμα οι αστεροειδείς. Γι' αυτό το λόγο, τον Ιούνιο του 2002, ο Musk ίδρυσε τη SpaceX. Από τότε, η SpaceX κάνει τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Η λίστα με τις πρωτιές της είναι αρκετά μεγάλη, οπότε θα αναφέρω τις 4 σημαντικότερες για μένα. Το 2009, το Falcon 1 της SpaceX έγινε το πρώτο ιδιωτικό όχημα το οποίο τοποθέτησε δορυφόρο γύρω από την τροχιά της Γης. Το 2012 το όχημα Dragon προσδέθηκε στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μεταφέροντας προμήθειες και εξοπλισμό. Στις 22 Δεκεμβρίου του 2015 εκτέλεσε την πρώτη προσγείωση πυράβλου, ξεκινώντας έτσι τη νέα πρακτική όπου το πυραυλικό σώμα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και για άλλες εκτοξεύσεις, μειώνοντας εντυπωσιακά το κόστος των αποστολών. Και στις 30 Μαΐου του 2020 η SpaceX εκτέλεσε επιτυχώς την πρώτη επανδρωμένη αποστολή της στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για λογαριασμό της NASA. Σε συνέντευξή του το 2011, ο Elon Musk δήλωσε πως ελπίζει να στείλει ανθρώπους στον Άρη στα επόμενα 10 με 20 έτη. Ενώ στη βιογραφία του επίσης αναφέρεται πως επιθυμεί να καθιερώσει μία αποικία στον Άρη έως το 2040 με ένα πληθυσμό που θα φτάνει τα 80.000 άτομα. Τώρα, η SpaceX εστιάζει στην κατασκευή του νέου και εξελιγμένου του πυράβλου με το όνομα Starship, ο οποίος είναι ήδη σε θέση να προσγειώνεται με επιτυχία. Καθώς ετοιμάζεται αυτό το βίντεο, το επόμενο βήμα είναι η εκτόξευση του Starship μαζί με το Super Heavy Booster. Ένα ακόμα στάδιο του πυράβλου που θα βρίσκεται στο κάτω μέρος του, ώστε να παρέχει επιπλέον ισχύ. Το Starship θα μπορεί να θέσει σε τροχιά μεγάλα και βαριά φορτία. Επίσης, θα μπορεί να συνδέεται στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για τροφοδοσία ή για να μεταφέρει ανθρώπους. Μια ακόμα δυνατότητά του είναι να χρησιμοποιηθεί ως μέσο μεταφοράς στη Γη, μεταφέροντας ανθρώπους από οποιαδήποτε πόλη σε οποιαδήποτε άλλη πόλη του πλανήτη σε λιγότερο από μία ώρα. Τέλος, θα μπορεί να μεταφέρει ανθρώπους και φορτία σε άλλα ουράνια σώματα, όπως η Σελήνη και ο Άρης. Το 2023, το Starship θα πραγματοποιήσει την τουριστική διαστημική αποστολή Dear Moon. Σε αυτή την αποστολή, ο Ιάπωνας δισεκατομμυριούχος Γιουσάκου Μαεζάουα και κάποιοι καλλιτέχνες θα κάνουν μια πτήση γύρω από τη Σελήνη και θα επιστρέψουν πίσω στη Γη.
Το 2025 το Starship θα χρησιμοποιηθεί στην αποστολή Artemis, δηλαδή την επόμενη αποστολή που ο άνθρωπος θα ξαναπατήσει στη Σελήνη. Περισσότερα για την αποστολή Artemis μπορείτε να δείτε στο σχετικό βίντεο που εμφανίζεται πάνω δεξιά στην οθόνη σας. Τέλος, η SpaceX σχεδιάζει να στείλει εξοπλισμό αλλά και τον πρώτο άνθρωπο στον πλανήτη Άρη μέσα στη δεκαετία που διανύουμε. Παράλληλα με την κύρια δραστηριότητα της SpaceX, ο Musk δημιούργησε το 2015 την εταιρεία Starlink ως θυγατρική, η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή δορυφόρων χαμηλής τροχιάς με σκοπό την παροχή δορυφορικού ίντερνετ. Από το 2018 έως σήμερα, γίνονται εκτοξεύσεις δορυφόρων Starlink πολύ συχνά, ενώ ήδη παρέχει υπηρεσίες ίντερνετ σε πολλές χώρες, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Εάν κάποιο βράδυ τύχει να δείτε πολλά φωτάκια στον ουρανό σε σειρά, τότε μάλλον θα βλέπετε τους δορυφόρους Starlink. Ένας άλλος τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται ο Elon Musk είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η μετάβαση από τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα στα ηλεκτρικά είναι πολύ σημαντική για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Γι' αυτό το λόγο, το 2004, ο Musk επένδυσε στην εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla. Η Tesla έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των σύγχρονων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ανεβάζοντας τον πύχη και οθώντας και άλλες εταιρείες να δημιουργήσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το 2014 ο Musk ανακοίνωσε πως η Tesla επιτρέπει την ελεύθερη χρήση της τεχνολογίας της βάσει καλής πίστης, με το σκοπό να διευρύνει και να επιταχύνει την υιοθέτηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην αγορά, λέγοντας πως ο πραγματικός ανταγωνιστής δεν είναι οι άλλες εταιρείες που θα κατασκευάσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά η αγορά των πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων. Μία από τις τεχνολογίες που εξελίσσει η Tesla είναι οι μπαταρίες. Κατασκευάζει πολύ προηγμένες μπαταρίες για τα αυτοκίνητά της, αλλά και για άλλους σκοπούς, όπως η αποθήκευση ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Το 2016, η Tesla εξαγόρασε την εταιρεία κατασκευής φωτοβολταϊκών SolarCity και την συγχώνευσε με τα δικά της προϊόντα για μπαταρίες, δημιουργώντας την Tesla Energy, βοηθώντας έτσι στη βελτίωση και αυτής της κρίσιμης για το περιβάλλον τεχνολογίας. Τα αυτοκίνητα της Tesla ξεχωρίζουν για ακόμα μια τεχνολογία. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, είναι σε σημαντικό βαθμό αυτοματοποιημένα, δηλαδή οδηγούνται μόνα τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για διάφορους λόγους. Αλλά ο πιο σημαντικός είναι ότι καθώς αυτή η τεχνολογία οριμάζει, τα αυτοκίνητα θα γίνουν πολύ ασφαλέστερα, μειώνοντας τα ατυχήματα και σώζοντας εκατομμύρια ζωές. Τέλος, μιας και η Tesla ασχολήθηκε με την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης για τα αυτοκίνητά της, προχώρησε σε ακόμα ένα σχετικό τομέα, τη δημιουργία ρομπότ. Το 2021, ο Elon Musk ανακοίνωσε τη δημιουργία του TeslaBot, ένα ρομπότ γενικής χρήσης με τεχνητή νοημοσύνη. Όπως δήλωσε, ελπίζει να είναι έτοιμο για παραγωγή το 2023, αν και αυτό φαντάζει πολύ αισιόδοξο. Το 2016, ο Musk υπήρξε συνιδρυτής της Neuralink, η οποία είναι εταιρεία νευροτεχνολογίας. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην κατασκευή συσκευών, οι οποίες μπορούν να εμφυτευτούν στον εγκέφαλο. Στην ετήσια παρουσίαση που έκανε τον Αύγουστο του 2020, ο Musk περιέγραψε πως οι συσκευές αυτές θα έχουν τη δυνατότητα να θεραπεύσουν διάφορες σοβαρές αναπηρίες. Ο πιο μακροπρόθεσμος στόχος της εταιρείας είναι η σύνδεση των ανθρώπινων νοητικών λειτουργιών με το λογισμικό υπολογιστών, ώστε να αυξήσουν τις δυνατότητες των ανθρώπων σε διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα η μνήμη. Τελικός στόχος είναι οι νοητικές ικανότητες των ανθρώπων να βελτιωθούν παράλληλα με την τεχνητή νοημοσύνη. Πολλές δηλώσεις του Musk για τα σχέδια της εταιρείας έχουν συγκεντρώσει επικρίσεις από κάποιους νευροεπιστήμονες. Εδώ μπορείτε να δείτε έναν μακάκο που έχει κάνει την επέμβαση να παίζει το παιχνίδι Pong, χωρίς κάποιο χειριστήριο, αλλά μόνο με τη σκέψη του. Τον Ιανουάριο του 2017, ο Elon Musk ίδρυσε την Boring Company, η οποία μπορεί να μεταφραστεί ως εταιρεία γεωτρήσεων, αλλά και ως βαρετή εταιρεία. Όπως μπορούμε να δούμε στο site της Boring Company, για να λυθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στον τρισδιάστατο κόσμο μας, χρειάζονται τρισδιάστατοι δρόμοι, δηλαδή να μην περιοριζόμαστε στην επιφάνεια της γης. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι τα υπτάμενα αυτοκίνητα και ο δεύτερος είναι οι υπόγειοι δρόμοι. Η Boring Company σκάβει σειράγγες από τις οποίες τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα μπορούν να μετακινούνται γρήγορα από πόλη σε πόλη. Ο λόγος που οι σύραγγες αυτές θα χρησιμοποιούνται μόνο από ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα χρειάζονται συστήματα εξαερισμού για τους ρήπους που θα παρήγαγαν τα κλασικά πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα. Τέλος, η τεχνολογία που αναπτύσσεται από αυτή την εταιρεία πιθανόν να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές υπόγειες κατοικίες στον πλανήτη Άρη.
Τον Αύγουστο του 2013, ο Musk παρουσίασε μία πρόταση για μία νέα μορφή συγκοινωνιακού μέσου, την οποία ονόμασε Hyperloop. Οργάνωσε μία ομάδα με μηχανικούς από την Tesla και τη SpaceX, οι οποίοι μετά από έρευνα 9 μηνών ολοκλήρωσαν τον αρχικό σχεδιασμό για τη λειτουργία του συστήματος. Το Hyperloop θα κινείται στο εσωτερικό αγωγών χαμηλής πίεσης ώστε να μην υπάρχει αντίσταση από τον αέρα. Η νέα αυτή μορφή συγκοινωνία σκοπεύει να επιτρέψει την κάλυψη μεγάλων αποστάσεων σε σύντομο χρόνο και βρίσκεται υπό ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον Musk, το Hyperloop θα μπορούσε να λειτουργήσει και στον πλανήτη Άρη χωρίς να χρειάζεται χαμηλή πίεση, μιας και η ατμόσφαιρα του Άρη είναι πολύ πιο αραιή από τη Γηίνη. Για τον Elon Musk, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ο μεγαλύτερος υπαρξιακός κίνδυνος για την ανθρωπότητα. Γι' αυτό το λόγο, τον Δεκέμβριο του 2015, ανακοίνωσε τη δημιουργία του OpenAI, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ασχολείται με τη διεξαγωγή ερευνών στις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Σκοπός του οργανισμού είναι η ανάπτυξη γενικής τεχνητής νοημοσύνης με τρόπο ο οποίος θα είναι ασφαλής και ωφέλιμος για την ανθρωπότητα. Η γενική τεχνητή νοημοσύνη είναι η υποθετική ικανότητα ενός λογισμικού να καταλαβαίνει ή να μαθαίνει κάθε νοητική διεργασία που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Ο οργανισμός OpenAI θέλει να καταστήσει προσβάσιμες τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης σε όλους. Επίσης, επιδιώκει να σταθεί ως εναλλακτική έναντι των μεγάλων εταιριών, οι οποίες αποκτούν δυσανάλογα μεγάλη επιρροή μέσω των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτουν και χρησιμοποιούν με αποκλειστικό σκοπό το κέρδος, καθώς και των κυβερνήσεων, οι οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για εξάσκηση υπέρμετρου ελέγχου ή και για την καταστολή των πολιτών τους. Γενικά, ο οργανισμός OpenAI σκοπεύει να είναι αντίμετρο έναντι της υπερβολικής συγκέντρωσης εξουσίας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Τέλος, το 2018, ο Musk αποχώρησε από το Διευθυντικό Συμβούλιο του οργανισμού για να αποφύγει ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων με την θέση του ως Γενικός Διευθυντής της Tesla, καθώς η Tesla ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη όλο και περισσότερο. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Εάν σας άρεσε, πατήστε like, εγγραφή και το καμπανάκι. Θα με βοηθήσει πολύ. Επίσης, γράψτε μου τα σχόλιά σας κάτω από το βίντεο.